Θέλω, Γιώργο, να πάμε να δούμε όσο έχουμε ακόμα καιρό αυτά που έχουμε πει για τον εξαδικαστικό. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τον κόσμο, προσέξτε τον εξαδικαστικό μηχανισμό, προσέξτε τι ενέργειες κάνετε, γιατί δεν είναι τα πάντα όλα φασόν ό,τι έκανε ο Θανάσης μπορεί να το κάνει και ο Γιώργος. Είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική, η κάθε περίπτωση θέλει τη μελέτη της, ο κάθε φάκελος έχει το δικό του χειρισμό. Για άλλους κάνει ο εξαδικαστικός μηχανισμός, για άλλους δεν κάνει. Άλλοι στον εξοδικαστικό μηχανισμό πρέπει να πάνε μόνο για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλοι για κάποιο λόγο μπορεί να χρειάζεται να βάλουν και τις τράπεζες. Γνωρίζω σε τον προτέρων όμως ότι δεν θα γίνει δουλειά με τις τράπεζες. Όμως εδώ πέρα δεν επιτρέπεται να γίνονται εγκλήματα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και σας το λέω γιατί. Γιατί εδώ από λάθος χειρισμούς, ανεύθυνων επαγγελματιών, γιατί να μάθουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Όπως λέμε. Τα εγκλήματα που κάνουν οι τράπεζες, οι σέρβισερ, τα φαντς, οι κυβερνήσεις, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να πούμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και ευθύνες ανεύθυνων επαγγελματιών που συμβουλεύουν λάθος τον κόσμο. Βάλε λίγο πρωτοσέλιδο, βάλε λίγο υπέρβαση νιούς να δούμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, αγαπητέ μου Χρήστο. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, γιατί το έχουμε θέμα και φέρ' το κοντά. Οι τράπεζες, λέει, εξοντώνουν τις εταιρείες που καταφεύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Και λέμε τι, ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία προπτωχευτική. Δηλαδή, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι ρύθμιση. Ο κόσμος νομίζει ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι ρύθμιση. Είναι μια απλή ρύθμιση. Γι' αυτό πολλοί με ρωτάνε, την εταιρεία την έχω λύσει, είναι σε καθάριση ή την έχω κλείσει. Να μπω στον εξοδικαστικό, μα δεν γίνεται. Ακριβώς. Πρέπει να είναι ενεργή η εταιρεία. Γιατί το πνεύμα του εξοδικαστικού είναι πριν πας στην πτώχευση να προσπαθήσεις μέσω του εξοδικαστικού να ρυθμίσεις τα χρέη σου, αλλά πρέπει να μην είναι σε λύση και καθάριση. Εξού και παίρνεις και κάποιο πιστοποιητικό δικαστική σφαιρεγγιότητας. Αλλιώς, αν είναι σε λύση και καθάριση ή έχει γίνει διακοπή της εταιρείας, δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό. Έτσι, μπράβο. Και λέμε ότι ο εξοδικαστικός είναι μια διαδικασία προπτωχευτική. Το ότι μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για να ρυθμίσουμε με καλούς όρους τις οφειλές μας. Εφορία είναι αλήθεια. Και ασφαλιστικά ταμεία μόνο. Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μόνο, γιατί τράπεζες δεν υπογραμμίζουν. Αλλά το ότι μέσα από τον εξοδικαστικό πετυχαίνω μια καλή ρύθμιση, δεν σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι διαδικασία ρύθμισης, γιατί στον εξοδικαστικό μηχανισμό δηλώνεις αδυναμία πληρωμής. Όταν λοιπόν δηλώνεις αδυναμία πληρωμών, γι' αυτό πας στον εξοδικαστικό. Ναι, είναι ναι, μια βέβαια. Προπτωχευτική διαδικασία. Βέβαια. Που σου λέει, σε πάω σε αυτό το τελευταίο στάδιο. Και αν δεν καταφέρεις να επιβιώσεις και με αυτό, τότε σε πάω σε πτώχευση. Αυτό είναι το νόημα του. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν αποτύχει ο εξοδικαστικός ή δεν το δεχτείς, όχι, θα πτωχεύσεις. Αλλά απλά είναι ένα εργαλείο πριν την πτώχευση. Ένα κανάλι. Ναι, ναι. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα. Εδώ κάποιος ανεύθυνος επαγγελματίας ή λογιστής ή σύμβουλος επιχειρήσεων, προφανώς και κάποια επιχείρηση η οποία είχε χρεωστεί στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Η επιχείρηση αυτή είχε το μεταξύ δάνειο στην τράπεζα που ήταν ενήμερο. Γιατί η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά. Και έκανε το έγκλημα αυτόν τον άνθρωπο για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτή την επιχείρηση, να την πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ποια ήταν το αποτέλεσμα? Ότι η τράπεζα μόλις είδε εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί μόλις μπει σε εξοδικαστικό μηχανισμό, χτυπά στη Ρεσία με το που κάνει την αίτηση. Μπήκε στη Ρεσία με το καλημέρα. Βέβαια. Η τράπεζα λοιπόν με το που βλέπει ότι έγινε αίτηση για εξοδικαστικό μηχανισμό, του καταγγέλνει το δάνειο. Χτυπάει ένα καμπανάκι. Μπράβο. Δηλαδή, μία εταιρεία που ήταν ενήμερη με την τράπεζα, που έπαιρνε χρηματοδοτήσεις, μπορούσε να λειτουργήσει και είχε ένα πρόβλημα εφορίας ασφαλιστικού ταμείου, ο άλλος για να πάει να του λύσει το πρόβλημα της εφορίας του ασφαλιστικού ταμείου, στην ουσία την πτώχευσε την εταιρεία. Βέβαια. Γιατί μόλις σου κλείσει η τράπεζα και δεν μπορεί να πάρει λεφτά να κουνηθεί και να πληρώσει, ούτε ρυθμίσεις μπορεί να εξυπηρετήσει τίποτα και ούτε να δουλέψει. Βέβαια δεν την ξέρουμε και 100% την υπόθεση, γιατί τι μπορεί να έχει συμβεί, να είχε κάποια ακίνητα αξίας και να του θέλει να τα φάει και να βρει και την αφορμή η τράπεζα να του έχει μίξει. Και αυτό μπορεί να παίζει. Και αυτό παίζει μπορεί και αυτό. Να παίζει. Και αυτό μπορεί γιατί να παίζει. Ήταν ενήμερος, πλήρωνε κανονικά το δάνειο. Και αυτό μπορεί να παίζει. Μπορεί να έχει κάποιο καλό ακίνητο. Και σου λέει, έπεσε και λέει να το καταγγείλω και να βγάλω στον πλαισιασμό τον ενήμερο. Ακριβώς. Το έχουμε πει και αυτά όλα τώρα. Αυτά που διαβάζουμε σήμερα σαν επικαιρότητα, εμείς τα έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές. Πόσα χρόνια τα λέμε, ρε Γιώργο. Πόσες φορές λέμε για την παγίδα του εξοδικαστικού, προσέξτε, ότι δεν είναι όλα τα ίδια, ότι θέλει προσοχή, ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο που θέλει χειρουργικό χειρισμό, γιατί μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Εδώ λοιπόν κάποιος το συμβούλεψε τον άνθρωπο αυτό να πάει στον εξοδικαστικό για καλό και πήγε για κακό. Γιατί όταν ανεύθυνοι άνθρωποι
αγράμματοι άνθρωποι που δεν ξέρουν ούτε να γράφουν το όνομά τους, έχει γεμίσει το ίντερνετ διαφημίσεις. Ελάτε εδώ για καλό εξοδικαστικό μηχανισμό. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία ιδιότητα, ούτε οικονομολόγοι, ούτε λογιστές, ούτε δικηγόροι, ούτε τίποτα. Τι δουλειά κάνεις, μπετατζής, μάλιστα. Και τώρα τι κάνεις, εξοδικαστικούς, γιατί έχει κονόμα. Καταλάβετε. Αυτό η δουλειά γίνεται. Και να τα αποτελέσματα.